Γεια σας, είμαι η Μαριάνθη και αυτή είναι η εκπομπή Happy End. Εδώ μαθαίνεις τα πάντα για τα πιο συναρπαστικά βιβλία που κυκλοφορούν. Σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο «Η ζωγραφιά που ταξιδεύει» της Ελένης Γκίκα, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καλέντης. Η σημερινή μας ηρωίδα λέγεται Σοφία. Ένα κοριτσάκι που διαφέρει επειδή έχει κόκκινα μαλλιά. Την πρώτη μέρα που η μικρή Σοφία πηγαίνει στο παιδικό σταθμό, τα άλλα παιδιά αρχίζουν να τη φωνάζουν καρότο και εκείνη στεναχωριέται. Τι και αν τα κόκκινα μακριά μαλλιά της ήταν το καμάρι της γιαγιάς της, που κάθε φορά που τη χτένιζε, της έλεγε ότι είναι σαν φλόγα στον άνεμο. Τι και αν ο φίλος της, ο Ορφέας, τα έλεγε μαγικά. Η μικρή Σοφία μισούσε τα κόκκινα μαλλιά της. Ήθελε να τα κόψει, να τα εξαφανίσει, για να μην την κοροϊδεύουν τα παιδιά. Ώσπου μια μέρα, η δασκάλα του ζητάει να ζωγραφίσουν το αύριο όπως ο καθένας τους θέλει. Και η ζωγραφιά της Σοφίας άλλαξε τα πάντα μαγικά. Καρότο τη φώναζαν και έκλαιγε. Προσπαθούσε να θυμηθεί για να παρηγορηθεί ότι αυτά ακριβώς τα κόκκινα μαλλιά ήταν το καμάρι της γιαγιάς της. Με άσπρη κοτσίδα τη γνώρισε που την έδαινε ένα γύρο σαν φίδι στο αγαπημένο κεφάλι της το γελαστό. «Σαν φλόγα στον άνεμο», της έλεγε η γιαγιά της. Της τραγουδούσε, τη χάιδευε και την κανάκευε όταν τη χτένιζε. «Ο δρόμος της φωτιάς που θα σε φτάσει μέχρι τον ήλιο». Οι μαλακές σκάλες από τα κόκκινα μαλάκια σου, αυτά τα βελουδένια. Έτσι ξεκίνησε μικρή να αγαπάει τα κόκκινα μαλλιά της η Σοφία. «Εσύ όλα μου τα κληρονόμησες, όνομα και μαλλιά», της έλεγε και όλο τη χτένιζε και την καμάρωνε η γιαγιά Σοφία. Όταν πήγε η Σοφία στον παιδικό σταθμό, τα πράγματα άλλαξαν. Και άλλαξαν έτσι απλά και ξαφνικά και από την πρώτη μέρα. Είχε έναν όμορφο ήλιο. Τα δέντρα και τα λουλούδια μοσχομύριζαν στην αυλή και στη δημοσιά. Η μαμά είχε πλέξει τα κόκκινα μαλλιά της Σοφίας κοτσίδια. Φορούσε και εκείνο το χαρούμενο φουστάνι της στο καρό. Σκακέρα με διάσπαρτα κόκκινα ανθάκια. Το σχολείο ήταν κίτρινο με πράσινες πόρτες και πράσινα ψηλά παράθυρα. Μπουκέτα χάρτινα στόλιζαν την είσοδο όπου είχαν φτάσει τα πρώτα παιδιά. Η Σοφία χάρηκε τόσο, θα χορτάσει παιχνίδι, έτσι ακριβώς σκέφτηκε. Τους χαμογέλασε από μακριά. Όταν η φωνή εκείνου του κοριτσιού αντίχησε, το δικό της χαμόγελο χάθηκε. «Έρχεται! Έρχεται ένα καρότο! Μόλις μπήκε, παιδιά!» Η μαμά το άκουσε. Δεν το άκουσε. Το κατάλαβε. Δεν το κατάλαβε. Δεν πολύ έδινε όμως σημασία, μιας και όλο δούλευε τη Σοφία η μαμά. Έτσι και σήμερα. «Καλή αρχή, Σοφάκη. Εγώ φεύγω γιατί έχω αργήσει στο γραφείο. Το απόγευμα θα σε φέρει στο σπίτι το σχολικό», της είπε και χάθηκε στην πράσινη πόρτα και στον κίτρινο τοίχο. Η Σοφία συνέχισε στο μακρύ άγνωστο διάδρομο να προχωρά τώρα διστακτικά. «Καρότο, καρότο», τη συνόδευε η φωνή εκείνη του κοριτσιού ρυθμικά. Και αμέσως μετά, κάπως έτσι ξεκίνησαν και τα άλλα παιδιά. «Καρότο, καρότο». Για πρώτη φορά, η μικρή Σοφία ντράπηκε τόσο πολύ για τα κόκκινα μαλλιά της. Ξαφνικά όμως, ένα αγοράκι με μια μπλε τσάντα τεράστια της χαμογέλασε σιωπηλά. «Ορφέα τον λέγανε», έτσι της είπε. «Όσο για τη Σοφία, θα ήθελες να καθίσουμε μαζί», τον ρώτησε. Οι μέρες περνούσαν και ο μικρός Ορφέας ήταν για τη Σοφία μια παρηγοριά. Και ήταν εκείνος που την εμπόδισε να κόψει τελικά τα κόκκινα μακριά της μαλλιά. Να τα εξαφανίσει, ήθελε η μικρή Σοφία, και όλο φορούσε καπελάκια, κοκαλάκια, σκουφιά. Αλλά το καρότο, καρότο. Ό,τι και αν έκανε, δεν το γλίτωνε με τίποτα πια. Ντρεπόταν τόσο πολύ που δεν το είπε ούτε στη γιαγιά της. Αλλά όταν τη χτένιζε και την έλεγε «όμορφη φλόγα μου», βούρκωνε. Πώς να της πει ότι τη φωνάζουν «καρότο» στον παιδικό τα παιδιά. Μέχρι που έφτασε εκείνη η έκθεση με τις ζωγραφιές. Τους το ανακοίνωσε η κυρία Μάγια μια Τετάρτη πρωί ξαφνικά, την ώρα των εικαστικών στη μεγάλη αίθουσα όπου ζωγράφιζαν τα παιδιά. «Το θέμα μας είναι το αύριο», τους είπε. «Θα πρέπει ο κάθε ένας σας να προσπαθήσει κάπως να το δει, να του δώσει χρώμα και σχήμα, να το διακρίνει μέσα από μια ζωγραφιά». Η Σοφία ξαγρύπνησε νύχτες και νύχτες πάνω στα άσπρα χαρτιά. Έσβησε, έγραψε, έσκισε, πέταξε. Χάρισε στη γιαγιά Σοφία και μια και δυο και άλλη μια ζωγραφιά. Μέχρι εκείνο το απόγευμα που πλάνταξε στο κλάμα όταν της τράβηξε ένα κορίτσι κρυφά και με δύναμη τα μακριά της μαλλιά. «Τώρα μπορώ να σε φωνάζω ξεριζωμένο καρότο»,
της ψιθύρισε και η Σοφία ντράπηκε τόσο που δεν τόλμησε να το πει ούτε στον Ορφέα ούτε στη γιαγιά. Γιατί η μαμά δεν το συζητούσε, ήταν πάντοτε βιαστική. Η μαμά είχε πάντα δουλειά. Εκείνο το βράδυ λοιπόν της Παρασκευής στο δωμάτιό της, κάθισε και έκλαψε και έγραψε μια ολόκληρη ιστορία σε μια συνεχόμενη ζωγραφιά. Αρχίζοντας ένα μεγάλο ορθογώνιο άσπρο τελάρο από τα αριστερά προς τα δεξιά. Σαν κόκκινο κύμα ερχόταν, γινόταν άνεμος, σύννεφο, κόκκινη θάλασσα, λιβάδι που δάκρυζε και άνθιζε, βουνό σαν φωτιά, κορίτσι με κόκκινα μαλλιά που ταξιδεύουν στο άπειρο. Έτσι το είπε μετά η γιαγιά. Μαλλιά που γινόντουσαν φλόγινη σκάλα που ανέβαινε και κατέβαινε από τον ουρανό στη γη, την πιο βαθιά σπηλιά και ύστερα πάλι ψηλά, μακριά. Στις κόκκινες μπούκλες, καράβια, νεράιδες, πουλιά και παιδιά, πουέν με κόκκινα κορδονάκια, παπαγάλι με κόκκινη μύτη, δέντρα με ολοκόκκινα δώρα κλαδιά. Γράμματα που κρύβονταν και φανερώνονταν, άλφα και νι, και όμικρον και γιώτα, και ξύ και ήτα. Άλλο χωμένο σε ένα σπαθί, σε ένα μικρό σπίτι στην εξοχή, στο αριστερό σύννεφο και στο δεξί γοβάκι της αυτοπούτας. Στην καμινάδα που κάπνιζε, στο ριάκι που άθριζε, στη σπηλιά που ήταν πολύ σκοτεινά και είχε πολλά μικρά κόκκινα μυστικά. Στην πεταλούδα που εκείνο το βράδυ της Παρασκευής, όρκο θα έπαιρνε η μικρή Σοφία, πως την είδε να πετά. Συγγραφέας και δημοσιογράφος, έχει πλάσει μια ιστορία γεμάτη ευαισθησία και ρεαλισμό. Με δικό της τρόπο διηγείται την ιστορία ενός παιδιού, το οποίο έρχεται αντιμέτωπο με τους συμμαθητές του εξαιτίας της διαφορετικότητάς του. Η μικρή Σοφία με τα κόκκινα μαλλιά θα μπορούσε να είναι οποιοδήποτε παιδί το οποίο έχει δεχθεί την επίθεση, τον αποκλεισμό ή απλώς διαφέρει από τους υπόλοιπους. Η συγγραφέας κατορθώνει να μετατρέψει το αρνητικό βίωμα σε ένα ταξίδι σε έναν άλλο κόσμο. Δίνει λύση και διαφυγή μέσα από την αστήρευτη δύναμη της αγάπης αλλά και της δημιουργικότητας. Την ευαισθησία του κειμένου κατορθώνει να αναδείξει η εικονογράφηση του βιβλίου, η οποία μέσα από τη ματιά αλλά και τα χρώματα που επιλέγει η εικονογράφος Έφη Λαδά προσφέρει στους μικρούς αναγνώστες ένα μεγάλο αισθητικό αποτέλεσμα. Το βιβλίο προτείνεται σε παιδιά άνω των 6 ετών. Αυτή ήταν η σημερινή εκπομπή Happy End. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και να διαβάζετε πάρα πολλά βιβλία.